ευχή μου θέλω. Το παλικάρι μου, το λεμπέτι μου. Από την πίσω πόρτα, με Αλεξή Σφαιραγιλέκα και ισχυρή αστυνομική προστασία, οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια οι δύο 18χρονοι δράστες της διπλής δολοφονίας στη Δυτική Μάνη. Σε απόσταση λίγων μέτρων, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί των θυμάτων εξαπέλυαν ύβρις κατά των κατηγορουμένων. Τους φυλάνε, μωρέ, τους φυλάνε! Τους δολοφόνους τους φυλάνε! Η είσοδο στο δικαστικό μέγαρο της πόλης δεν επιτρεπόταν σε κανέναν για την αποφυγή τυχών επεισοδίων, καθώς ακούστηκαν ακόμη και απειλές. Ούτε για καφέ δεν θα βγαίνουν στην Καλαμάτα! Το βάλουν αστυνομία να την προσέχουν! Ανώριμο και άμυαλο χαρακτήρισε στην ανακρίτρια τον εαυτό του ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είχε την οικονομική διαφορά με τον 26χρονο για μια παρτίδα αναβολικών που δεν παρέλαβε ποτέ. Γι' αυτό το λόγο κλείστηκε το ραντεβού, όπως είπε, με το πρόσχημα, ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Είχαμε πανικοβληθεί διότι κλεμμένο αυτοκίνητο δεν υπήρχε να τους δείξω. Ο αναλογιζόμενος ότι αυτοί οι δύο θηριώδεις άνδρες θα μπορούσαν να μας διαλύσουν με τα χέρια τους μόνο, με ρώτησε. Αν γίνει κάτι θα ρίξει, θα ρίξω. Το νόημα αυτής της κουβέντας δεν ήταν να τους σκοτώσουμε, αλλά να ρίξει τον αέρα σε περίπτωση που κινδυνεύαμε. Σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, σε μια ερημική περιοχή, μια κίνηση του 26χρονου ήταν αρκετή, όπως ισχυρίστηκε, για να πανικοβάλει τον φίλο του. Πλησιάζοντας τον 26χρονο, αυτός με έπιασε από το σβέρκο αγριεμένος, με έβαλε ανάμεσα σε αυτόν και το φίλο του και μου είπε: «Προχώρα». Καθώς προχωρούσαμε, άκουσα πίσω μου βήματα γρήγορα και νευρικά. Κοίταξα λοξά και είδε τον μας ακολουθεί με την καραμπίνα στα χέρια. Έτρεξα προς τα πλάγια και τότε άρχισε να πυροβολεί. Τα εγκλήματα που έχουν τελέσει δύο δολοφόνοι είναι ιδιαιτέρως ιδεχθή, ιδιαιτέρως αποκρουστικά, εγκλήματα τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπου νους. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, δεν είχε καμία ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία και σοκαρισμένος σχεδόν έχασε τις αισθήσεις του. Από τον πρώτο πυροβολισμό βρέθηκα σε κατάσταση σοκ. Έπεσα στο έδαφος. Έκανα εμετό. Κοίταξα τον κόπο και τον είδα εντελώς χαμένο και πανικόβλητο να απευθύνεται σε αυτούς που είχε πυροβολήσει και τους λέει: «Συγγνώμη, βρε φίλε». Στην απολογία του 18χρονου αναφέρθηκε και στη σχέση του με το 26χρονο θύμα, ο οποίος είχε αναλάβει να τον προπονεί και να τον προμηθεύει με αναβολικά προκειμένου να κατέβει σε αγώνες bodybuilding. Ο 26χρονος εκμεταλλευόταν τη ματαιοδοξία και τις επιθυμίες των νέων για να κερδίζει χρήματα από τη διακίνηση των ουσιών, αλλά και την προώθηση των ίδιων των αθλητών στους διαγωνισμούς, όπου διακυβεύονται οικονομικά συμφέροντα λόγω των επάθλων και των χορηγών εταιριών που παρασκευάζουν τα αναβολικά. Όλη η ιστορία, η οποία οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη και για τα θύματα, τις οικογένειές τους κυρίως και για τους εντολείς μας, έχει σαν απόλυτη αιτία την κατάρα των αναβολικών. Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου είχε περάσει πρώτος ο 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα θύματα. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανα κάτι τέτοιο. Φοβήθηκα, γι' αυτό πυροβόλησα. Φοβήθηκα περισσότερο για το φίλο μου». Είναι δύο μικρά παιδιά, 18 χρονών, αμούστακα, με σπυράκια. Με φηβική ακμή. Επί τρεις ώρες ο νεαρός έδινε τις δικές του εξηγήσεις για τα γεγονότα εκείνης της νύχτας, επιμένοντας στην αρχική του στάση ότι το όπλο το είχαν μόνο για να εκφοβήσουν τα θύματα. «Νομίζω ότι ζω ένα κακό όνειρο. Έναν εφιάλτη από τον οποίο νομίζω ότι δεν θα ξυπνήσω ποτέ. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανορθώσω». Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Τα ισοδύναμα μέτρα που θα επιτρέψουν τη μείωση των φόρων, αναζητά το Οικονομικό Επιτελείο, με την αποκατάσταση των αδικιών στον ένφια να τοποθετείται από αρμόδια στελέχη στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιο φοροελαφρύνσεων στα ραντεβού που ξεκινούν με την Τρόικα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, ανοίγοντας τη συζήτηση για μείωση κατά 25 με 30% φέτος στον ένφια που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ενώ εξετάζεται η έκπτωση να φτάσει στο 50% το 2015. Μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να έχει ληφθεί η απόφαση και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η διάθεσή του να γίνει με μειωμένη τιμή. Ενώ παράλληλα εξετάζεται η σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, με την πρόθεση της κυβέρνησης αυτή να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2015, σε πρώτη φάση με μείωση κατά 2 μονάδες όλων των συντελεστών φυσικών προσώπων. Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμη και η εισήγηση για τη θέσπιση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ.
Ήδη ο Γκίκας Χαρδούβελης έχει αναθέσει στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων να του ετοιμάσει μελέτη με τις επιπτώσεις από την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή στις τιμές των προϊόντων, κυρίως στο καλάθι της νοικοκυράς, αφού τα τρόφιμα υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%. Πάντως, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, η θέσπιση ενιαίου ΦΠΑ 15,5% θα είχε ουδέτερο δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση επιδιώκει ακόμη τη μείωση των συντελεστών της έκτακτης εισφοράς κατά 50%, τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολογίας για τις επιχειρήσεις με στόχο τη θέσπιση ενιαίου συντελεστή 15%, αλλά και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν μηδενικά εισοδήματα. Ωστόσο, η χρηματοδότηση του αποκαλούμενου κοινωνικού πακέτου θα πρέπει να γίνει με τη λήψη ισοδύναμων μέτρων, με πρώτο στη λίστα την κατάργηση όλων των ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών από το ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, την κατάργηση ειδικών φοροαπαλλαγών για επιχειρήσεις, αλλά και των υπολείπων φοροαπαλλαγών φυσικών προσώπων. Στα καλά καθούμενα έγινε. Δεν προκαλέσανε οι ομοφυλόφιλοι ούτε τη δημόσια εδώ, ούτε κανέναν. Είδε μια ομάδα νεαρών να ξυλοφορτώνουν άγρια, όπως λέει ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων, σε παγκάκι της πλατείας Βαρνάβα στο Παγκράτη. Στον έναν του έσπασαν το πόδι σε τρία σημεία και τον σύντροφό του τον έλωσαν με χλωρίνη. Η φωτογραφία που βλέπετε με το θύμα αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ήταν ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλοι εδώ στο παγκάκι απέναντι, καθόντουσαν χωρίς να προκαλούν, δεν ενοχλούσαν κανένα. Ξαφνικά ήρθαν δύο τύποι και τους ρίξαν ένα κουβά νερό. Αυτοί εκνευρίστηκαν, τους βρήσανε και μετά ήρθαν άλλοι 10 και τους πλακώσανε. Εμφανίστηκαν από την άλλη μεριά της πλατείας. Μαζεύτηκαν γύρω στα 15 άτομα και βαρέσανε δύο από ό,τι άκουσα ομοφυλόφιλους. Η περιήγη στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν με βεβαιότητα την ταυτότητα των δραστών, όπως μας λένε. Ήρθαν κάτι Αλβανοί και πλακωθήκανε. Κατόρθωσαν στο παγκάκι τα παιδιά, λέει. Και τώρα τους πλακώσανε. Τον τελευταίο καιρό οι ρατσιστικές επιθέσεις έχουν πάρει ανισχυτικές διαστάσεις, μας λένε. Υπάρχει αύξηση τόσο των ομοφοβικών επιθέσεων όσο και της ρατσιστικής βίας γενικότερα. Πολλά θύματα διστάζουν ή φοβούνται ακόμα και στην αστυνομία να τα καταγγείλουν. Η ρατσιστική επίθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλουν τους δράστες και τονίζουν την ανάγκη της ψήφισης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο ήταν μια ευκαιρία να αποκτήσει η Ελλάδα μια τέτοια νομοθεσία. Κάθε ολιγορία για λόγους μικροπολιτικών υπολογισμών δεν είναι παρά νεύμα ενθάρρυνσης στα ακροδεξιά. Τάγματα, η επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα 11 μισανθρώπων κατά των δύο συμπολιτών μας θυμίζει πρακτικές της Ku Klux Klan. Αυτοί που αρνούνται την αναγκαιότητα ψήφισης του αντιρατσιστικού, ας εξηγήσουν στα θύματα της ρητορικής τους το σκεπτικό τους. Ο αλλοδαπός τραυματίας της επίθεσης αναμένεται να χειρουργηθεί τις επόμενες ώρες για αποκατάσταση των καταγμάτων που φέρει στο πόδι του.